Ένα ακόμη συλλαλητήριο διαμαρτυρίας ενάντια στις πολιτικές και τα λάθη που οδήγησαν στη φωνική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη πραγματοποιήθηκε απόψε στα Χανιά. Να επιστρέψουμε στη Βίκυ Παπαδογιαννάκη να μας δώσει το στίγμα. Σ' ακούμε. Δυναμώνουν η οργή και η αγανάκτηση του κόσμου όσο έρχονται στο φως νέα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μας και σχετικά με τα λάθη που οδήγησαν στην ανίποτη τραγωδία που σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου και οδήγησε στο θάνατο 57 τουλάχιστον συνανθρώπους μας. Απόψε λοιπόν είχαμε ένα ακόμα συλλαλητήριο στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, οργανώθηκε από φοιτητές και από συνδικάτα. Να σας πω όμως ότι αποτελεί ουσιαστικά προάγγελο της αυριανής μεγάλης κινητοποίησης, την οποία διοργανώνουν το Εργατικό Κέντρο, τα Πρωτοβάθμια Σωματεία, μαζικοί φορείς, φοιτητές και μαθητές. Να θυμίσω ότι για αύριο έχει προκηρυχθεί 24ωρη απεργία από την ΑΒΕΒΗ, στην οποία ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή δεκάδες φορείς του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Και εκτιμάται ότι αύριο ο κόσμος θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα που ήδη απευθύνουν οι οργανωτές με ανακοινώσεις τους, ακριβώς για να πούν τέλος σε αυτές τις καταστάσεις, σε αυτά τα λάθη και τις παραλήψεις που οδηγούν σε δυστυχήματα σαν αυτό που είδαμε στα Τέμπη. Σε ευχαριστώ πολύ, Βίκυ.